Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα φτιάχνουμε πουλερικά στο φούρνο για τις γιορτές. Ο Σεφ Γιάννης Γραμμένος φτιάχνει ρολό κοτόπουλο με πετιμέζι και πατατούλες. Το ιδανικό πιάτο της γιορτής. Και ο Σεφ Ανδρέας Λαγός μας δείχνει έναν άλλο τρόπο να ψήσουμε τη γαλοπούλα. Παιδιά, είναι τέλεια. Ο πάστρι Σεφ Χρήστος Λάμπρου προτείνει για φέτος μια διαφορετική βασιλόπιτα. Οι φύτες είναι αυτό που λέμε αφρός. Λοιπόν, τελευταία μέρα πριν σας αποχαιρετήσουμε για τις γιορτές με μια εκφάγλου καλονής και ταλαντοσύνης παρέα εδώ, τρία υπέροχα αγόρια που θα μας δώσουν τις τελευταίες συνταγές σε περίπτωση που δεν έχετε αποφασίσει τι θα μαγειρέψετε αύριο και μεθαύριο και γενικά τις άλλες γιορτινές μέρες. Αλλά ακόμα και αν έχετε αποφασίσει, είμαι σίγουρη ότι με τις συνταγές που θα σας δώσουμε θα αλλάξετε γνώμη. Καλησπέρα. Θα ασχοληθούμε κυρίως με το κυρίως, τις δύο πρώτες συνταγές και βέβαια στο τέλος θα κλείσουμε με μία βασιλόπιτα. Και θεϊκή βασιλόπιτα από ό,τι είδα. Καλησπέρα. Περιμένω πώς και τέτοια, ότι κάνω κάθε χρόνο την ίδια και είσαι η μόνη μου ελπίδα να κάνω κάτι διαφορετικό. Θα δοκιμάσουμε μετά. Χρήστος Λάμπρου λοιπόν, θα κάνει το θριαμβευτικό φινάλε με μία βασιλόπιτα. Ανδρέας Λαγός. Σε κυρίως θα παίξεις. Κυρίως, ναι, αυστηρά κυρίως. Και αυστηρά παραδοσιακά. Όχι. Όχι. Το πειράξουμε λίγο. Ναι, και ο Γιάννης Γραμμένος που μας έρθει επιτέλους από το Λονδίνο, τον περιμένουμε 8 μήνες, να τον ξανά έχουμε κοντά μας. Και εσύ σε κρέας θα παίξεις. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο, ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Ρολό κοτόπουλο. Ρολό κοτόπουλο από εκλεκτό φιλέτο και μπούτι. Είναι γεμιστό με κίτρινο τυρί και μπέικον. Κλασική επιλογή, κλασική μια διεύνηση που μπορείς να τις προσθέσεις πράγματα και να μην τη χαλάσεις, κατάλαβες. Πάει με όλα δηλαδή. Και αυτό το γενικό στο ρολό κοτόπουλο, το οποίο είναι μια σωτηρία αν το έχεις στο ψυγείο σου, είτε και όταν είναι γιορτές και όταν δεν είναι γιορτές, γιατί και για ένα φιλικό τραπέζι, για ένα οικογενειακό μπορείς να το κάνεις τελευταία στιγμή, είναι έτοιμο, αρκεί να ξέρεις ότι, τι κρέας έχει. Και εδώ ξέρουμε. Φιλέ το μπούτι. Αυτό είναι το βασικό. Και πάπρικα βλέπω απ' έξω. Είναι μαριναρισμένο με λίγη πάπρικα. Αλλά εσύ νομίζω κάτι θα του κάνεις, ε. Θα το αλλάξω λίγο, θα το πειράξω. Είναι το ρολό κοτόπουλο και θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία μαρινάδα, γευστική και αρωματική, την οποία θα την πειράξουμε με λίγο πετιμέζι μέσα, ώστε να τη δώσουμε μια διαφορετική οξύτητα από το μπέικον που είναι καπνιστό και το πετιμέζι και θα το ισορροπήσουμε. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσουμε τον blender και θα βάλουμε μέσα τα υλικά μας, τα οποία είναι σπόροι κολιανδρού, σκόρδο. Είσαι γενναίος με το σκόρδο, ε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο. Κερκυραίος, παιδί μου, δεν φαίνεται. Εδώ, αν δεις τα υλικά, τώρα έχει παντρέψει κέρκυρα, ελληνική κουζίνα βεβαίως αυστηρά, που έχει το πετιμέζι και έχει και μπύρα. Οπότε έχει παντρέψει και τις τάσεις του Λονδίνου. Τον στείλαμε στο Λονδίνο, τώρα μαγειρεύει για την οικογένεια. Για την οικογένεια Μπέκα μαγειρεύει, δεν ξέρω αν στα είπε αυτά. Εγώ τα ξέρω. Έφερε και την μπύρα μαζί, κατάλαβε. Και όχι μόνο, δεν σου είπε και τα άλλα τα ονόματα. Μου είπε κάτι, φαντάζομαι θα ήταν στάρ του σινεμά, εγώ είμαι και άσχετη. Να πω εγώ ποιος τα είσαι. Πες τα. Όλο το επιτελείο του 007 με τον Daniel Greg. Αυτά είναι. Ο Daniel Greg είναι ωραίος από κοντά. Καλός είναι. Καλός είναι. Δεν είναι Έλληνας, γι' αυτό το λέει. Κάνει δίαιτα ή τα τρώει όλα. Όχι, τρώει. Τρώει μια χαρά. Δεν τον πειράζει καθόλου το φαγητό. Τελειώσαν τα γυρίσματα τώρα, σου λέει. Άσε και το κράτο να να χαλαρώσει λίγο. Να δώσουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Οπότε έχω προσθέσει το πετιμέζι μέσα στο blender. Πετιμέζι, κόλιαντρο, σκόρδο. Μπόλικο σκόρδο. Μπόλικο σκόρδο. Θα βάλουμε μαϊντανό. Ξέρεις ποια είναι η πρώτη συνταγή που μου έκανε ο Γιάννης, ε? Ποια? Σοφρίτο, τώρα γι' αυτό θυμάμαι τα σκόρδα. Όπου μετά δεν μπορούσε να μιλήσει ο ένας στο άλλον για μια εβδομάδα. Αυτή εδώ είναι η μαρινάδα μας. Θα το πολιτοποιήσουμε με το blender. Το κόλιανδρο έχει σπάσει και έχει αρχίσει και βγάζει τα αρώματά του. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο.
Λίγο, μπόλικο θα έλεγα. Παρότι έχει τόσο σκόρδεπ, έχει το πετιμέζι μέσα και το κόλιαρο και το μαϊντανό, βέβαια αυτό έρχεται και εξισορροπείται μια χαρά. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν τώρα είναι μήπως κάνεις μια συνταγή με σοκολάτα. Μπορείς να προσθέσεις και σοκολάτα, γιατί τα μπαχαρικά αυτά είναι... Εκεί μέσα. Ναι. Ναι, το κάνεις μεξικάνικο. Μεξικάνικο περίπου. Η μαρινάδα μας είναι έτοιμη. Πες τη σως, Χριστιανέ μου, τη μαρινάδα, γιατί αγχώνομαι ότι πρέπει να το βάλω στο ψυγείο τώρα αυτό. Ωραία, θα βάλουμε τη σως και θα την περιχύσουμε πάνω στο κοτόπουλο. Αυτό πρέπει να παραπίστευτο χρώμα μετά, Η μυρωδιά είναι εδώ, έτσι. Ναι. Ναι, παιδιά, και θα έρθει και θα κάτσει με το πετιμέζι που κολλάει τώρα αυτό. Έτοιμο είναι. Τώρα, το μόνο υλικό που μας λείπει είναι η μαύρη μπύρα, η οποία έχει λυκίσκο και έτσι και θα μαλακώσει το κρέας, αλλά θα του δώσει και αρώματα. Θα έχει έντονη γεύση καραμέλες αυτό το φαγητό. Ναι. Έχει το πετιμέζι, έχει τη μπύρα που άμα ψηθεί. Πετιμέζι, μπύρα είναι καραμέλα σίγουρα. Φοβερό. Μαύρη. Αυτή ήταν η συνταγή μας. Εύκολη, απλά γρήγορη. Πράγματα κάνει το παιδί. Έχουμε κοιτάζει σένα. Εμένα, βλέπετε, παιδιά. Κοιτάζει εμένα γιατί κάθε φορά... Θες δύο πάγκους υλικά. Ας δοκιμάσω εγώ λίγη σάτσα, μην μιλήσω. Έτοιμη είναι το κοτόπουλο. Στο φούρνο κατευθείαν. Πώς, αυτό δεν θέλει, παιδιά, πάρα πολύ. Σε μια ώρα είναι... Μια ώρα και ένα τέταρτο σε 180 είναι ό,τι πρέπει. Ακριβώς. Καλά, αφήσαμε τρεις άντρες την κυρία να πάει το φαγητό στο φούρνο. Α, παιδιά, πέφτει, δεν θα γιορτάσουμε φέτος. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε προθερμαίνοντας το φούρνο στους 180 βαθμούς. Δεν το είπαμε αυτό. Διότι όπως είδατε, η προετοιμασία χρειάζεται 3 λεπτά. Έτσι, ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Το συνοδευτικό μας για αυτό το πιάτο θα είναι νεαρές πατάτες. Οι νεαροί πατάτες, σε όσο ώρα. Ναι. Τις μικρές θα τις αφήσουμε όπως είναι και τις μεγάλες απλά θα τις κόψουμε στη μέση. Τέτοια τα είδη στους Άγγλους. Αυτοί τη θέλουν την νεαρή πατάτα. Ναι, τη λατρεύουν. Αγαπούν, ναι. Θα βάλουμε ναι. Δάφνη. Δεν θα πικρίσει αυτό. Όχι, καθόλου δεν θα πικρίσει. Καινούργια άποψη. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος 100%. Κόκκινο πιπέρι. Που δεν είναι πιπέρι. Που δεν είναι πιπέρι, ναι, ουσιαστικά είναι μούρα. Κέδρος λέει. Σχήνος. Σχήνος. Μπράβο. Σχήνος. Και αυτά θα τα κάνουμε σκόνη. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι και γιορτινή η συνταγή, του πάει το κόκκινο. Ναι, του πάει. Είναι κόκκινο πράσινο. Ναι. Έτοιμο είναι. Και μετά θέλουμε μόνο ένα βασικό υλικό, το αλάτι. Χοντρό το βάζεις. Χοντρό. Χοντρό και μπόλικο. Αυτό είναι. Θα ανακατέψουμε λίγο τις πατάτες μας. Οπ, μία δραπέτευση. Η, και... νεαρή, η πιο νεαρή πίδηση, ήταν άτακτη. Και θα το βάλουμε στο ταψί. Θα προσθέσουμε λίγη μαργαρίνη με βούτυρο για να δώσει το άρωμα και τα υγρά που χρειάζονται για τις πατάτες. Και το βοηθάει να κάνει και κρούστα, ε. Κρούστα, ναι. Να πάρουν χρώμα, γεύση. Και τώρα πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το σκόρδο. Να το, ο Γιάννης. Το αγαπημένο μου. Θα το βάλει όλο τώρα αυτό, είμαι σίγουρη. Ναι. Να το. Θα μπει όλο το σκόρδο μέσα. Και τα τρία. Και άλλο μαζί. Και τα τρία. Γιάννη μου, το έχεις φάει αυτό. Το έχω φάει και το έχω μαγειρεύσει. Αυτό ήταν τώρα. Και το πάω στο φούρνο πόσο, μία ώρα. Θα το βάλουμε στο φούρνο στους 190 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά μέχρι να καραμελώσει και να μαλακώσουν οι πατάτες. Και τώρα έχουμε ήδη το κοτόπουλο στους 180. Αυτό πρέπει να ψηθεί στους 190. Ακριβώς. Θα δεις ένα μαγικό τώρα. Για δείξε μου. Πού το έβαλα, στον ίδιο φούρνο. Πώς γίνεται αυτό? Τι μαγιά έκανες, για πες μας. Υπάρχει μια πλάκα που λέγεται διαχωριστικό και τη βάζεις ανάμεσα στα δύο φαγητά και μπορείς να ψήσεις σε διαφορετική θερμοκρισία το επάνω, σε διαφορετική το κάτω, μέσα στον ίδιο φούρνο. Ωραία. Είναι σαν τα κινητά οι φούρνοι πια, έχουν αξεσουάρ. Δηλαδή παίρνεις το φούρνο και μετά προσθέτεις αξεσουάρ, κατάλαβες, σιγά σιγά. Ωραίο αυτό. Ευκολία. Εγώ είμαι με το πυρούνι στο χέρι εντωμεταξύ και θα πρέπει. Εγώ είμαι και με μαχαίρι και με πυρούνα στο χέρι. Να περιμένω τώρα 100 ώρες να κάνει ο Γιάννης το super service. Έλα. Έχει να κόψει φέτες, τα ξέρω. Τι ωραία που είναι καραμελωμένο και ζουμερό. Κοίτα τι ζουμερό που είναι, πώς πετάχτηκε. Κοίτα, πώς βγαίνει το ζουμάκι του από μέσα, ε.
αυτό. Και αυτό είναι ένα τέλειο φαγητό, διότι έχει μαζί και τη σος, έτσι. Μένει στο ταψάκι. Στο ταψάκι, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ξεχωριστή σάλτσα. Θα μου φέρεις το ψαλίδι, Αντρέα. Θα σου φέρω το ψαλίδι. Επίσης να πούμε, παιδιά, ότι το φοβερό με αυτά τα τύπου ρολά που είναι πολύ σφιχτά δεμένα είναι ότι μπορεί το βλέπετε εδώ πώς τρέχει, κρατάει μέσα όλη την υγρασία, όλο το ζουμί, όλη τη γεύση. Α, ναι, παίζει ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο, βέβαια. Το κλείσιμο, το πόσο σφιχτά είναι κλεισμένο. Δεν το ξέρω. Και τώρα δες με το που θα το κόψει, τι αρώματα θα ξεχυθούν από μέσα. Και τι ζουμάκι όμορφο. Κοίτα τι ωραίο που ανοίγει. Ανοίγει, ναι. Είναι εξαιρετικό. Από εδώ βγαίνει και το τυράκι το οποίο έλειωσε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Να σε βοηθήσω, παιδί μου. Να φέρω την πιατέλα. Να φέρω την πιατέλα. Αχ, τι ωραία πιατέλα, κοιτά. Χριστουγεννιάτικη. Να πούμε βέβαια το επίσης ιδανικό για τα ρολό είναι να κρυώσει λίγο για να κόβεται σε πολύ ωραίες φέτες. Ναι. Αλλά και αυτό από την πλευρά. Αλλά είναι τόσο λαχταριστό, ποιος περιμένει. Κανείς, Γιάννη, κόβε. Να βάλουμε τις πατάτες στο πιάτο. Κοιτάξτε τα σκόρδα τώρα. Αυτό είναι λουκούμι τώρα. Πατάτες σκόρδα έχουν γίνει ένα εκεί. Βάζουμε τη σαλτσούλα και λίγη θα βάλουμε από πάνω. Και όπως παρατήρησες, δεν έβαλα καθόλου αλάτι στη μαρινάδα ή στο κοτόπουλο, γιατί θα έβγαζε όλα του τα υγρά του και θα ήταν στεγνό. Οπότε το αλάτι θα το προσθέσω στο τέλος, λίγο από πάνω. Δεν το παρατήρησες αυτό. Ναι. Είναι έτοιμο. Για τη συνταγή κοτόπουλο ρολό με μαύρη μπύρα και πατατούλες θα χρειαστείτε: ένα κοτόπουλο ρολό, 4 κουταλιές της σούπας πετιμέζι, 2 κουταλιές της σούπας σπόρους κόλιανδρου, μισό ματσάκι μαϊντανό, 6 με 7 σκελίδες σκόρδο, μισό λίτρο μαύρη μπύρα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τις πατάτες θα χρειαστείτε 1,5 κιλό baby πατάτες, 10 φύλλα δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι, 250 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, 3 κεφάλια σκόρδο και αλάτι χοντρό. Πυρούνια μπορείς να πεις και τα κάλαντα. Βασικά όμως μπορείς να φας αυτό. Και βέβαια βλέπετε, αγόρια, ότι δεν σερβίρω μαχαίρια. Για ποιο λόγο? Δεν χρειάζεται μαχαίρι. Κόβεται, είναι τόσο τρυφερό που κόβεται. Παιδιά, αυτές οι μυρωδιές πανελιά. Γιαννάκη. Καλό ο γραμμένος. Μιμήσε την ψυχούλη, ε. Παιδιά, τι φαγητό είναι αυτό. Νομίζω ότι πιο πολλά αρώματα, δηλαδή είναι το όριο που μπορείς να αντέξεις σε αρώματα. Δηλαδή είναι το ιδανικό πιάτο της γιορτής. Και δεν πικρίζει. Καθόλου. Όχι, η Δάφνη. Πώς θα έλεγα για τη Δάφνη. Καθόλου. Ναι, δεν το πίστευα. Είναι γλυκό όσο πρέπει. Άντε, στην υγειά μας. Και του χρόνου, βρε. Δώσε άρωμα γαρίφαλου στο τύπ της ημέρας. Το γαρίφαλο είναι ένα από τα παραδοσιακά μας μπαχαρικά. Έντονα αρωματικό, σχεδόν πικάντικο αν το δοκιμάσεις ολόκληρο. Τα καρφάκια γαρίφαλου δίνουν το στίγμα τους σε φαγητά και γλυκά. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες γιατί πικρίζει. Ταιριάζει πολύ σε γλυκά όπως κομπόστες φρούτων του χειμώνα και σε μαγειρευτά όπως τα κοκκινιστά με πλούσια σάλτσα. Και Χριστούγεννα χωρίς γαλοπούλα δεν γίνεται. Όχι, νομίζω. Βέβαια. Και αυτή τώρα είναι μια ελληνική γαλοπούλα. Mm-hmm. Το οποίο το καταλαβαίνεις από το σχήμα της. Άμα δείτε τις γαλοπούλες και είναι μακρόστενες, είναι ελληνικές. Οι αμερικάνικες είναι τετραγωνισμένες, πιο... τρογγυλές και φουσκωτές. Έτσι την καταλαβαίνεις, αν είναι ελληνική ξένη η γαλοπούλα. Λοιπόν, ναι. θα ξεκινήσουμε κάνοντας το πασπάλι ή το μαρινάρισμα. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα μαραθόσπορο. Αυτό τώρα είναι σαν του γραμμένου το μαρινάρισμα ή είναι κανονικό μαρινάρισμα? Όχι, είναι κανονικό μαρινάρισμα. Θα την αφήσουμε δηλαδή θα μέσα σε αυτό? Θα την αφήσουμε τουλάχιστον, εγώ την αφήνω για 24 ώρες. Το πιο λίγο που θα την αφήσουμε είναι για 12, αλλά εγώ την αφήνω 24 ώρες. Να έρθει να τραβήξει μέσα. Συτεύει κιόλας. Συτεύει κιόλας, μαλακώνει το κρέας. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω μαραθόσπορο, σκόρδο, σούκλεψα από πριν για να έχω δύο σκελίδες, θυμάρι. Βάλω ξερό φασκόμηλο, δεν βάζω όμως πάρα πολύ για να μην βγει πολύ έντονα η γεύση του φασκόμηλου. Πάπρικα, γλυκιά,
Και θα βάλω μέσα για να έρθει να δώσει ένα πολύ μια πολύ ωραία γεύση και να κάνει και πολύ ωραία κρούστα μέλι. Μπόλικο. Είναι και ένα μέλι που το συναντάω και εγώ στο Λονδίνο. Ναι. Σε 35 χώρες, παιδιά, το εξάγουμε και είναι και παιδική ανάμνηση, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το μέλι. Και το οποίο μέλι, παιδιά, είναι προϊόν για ψυχνοσία. Είναι φοβερό αυτό το πώς γίνεται. Ρώτησα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να έχεις πάντα την ίδια γεύση. Από 2.000 παραγωγούς Έλληνες αγοράζουν σταθερά το ίδιο προϊόν και μετά μέσα από γευσυγνωσίε φέρνουν τη γεύση και γίνεται αυτό το οποίο είναι ένα φυσικό προϊόν. Και δίνει και πάρα πολύ ενέργεια το μέλι. Θα μου βάλεις λίγο ελαιόλαδο, πολύ λίγο. Φτάνει. Αυτό. Μια-δύο κουταλιές. Και θα έρθω τώρα να κάνω αυτή τη μαρινάδα. Το τύπου πασπάλι, τύπου πάστα, όπως θέλετε. Πέστε το. Αυτό αν το βάλω στο μούλτι θα μου το κάνει. Ναι, με. Στην ουσία δεν θέλω να λιώσουν εντελώς. Τα θέλω να είναι ολόκληρα. Βάλω εδώ τη γαλοπούλα. Και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μασάζ. Τώρα αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο, αλλά είναι τόσο συμπυκνωμένη η γεύση από το μέλι, από τα αρώματα και από το σκόρδο, το οποίο είναι υπεραρκετό για να μαριναριστεί όλο το κρέας, όλη η γαλοπούλα. Εγώ αυτό που κάνω συνήθως σε όλα τα κρέατα για να μαριναριστούν καλά, τα βάζω μέσα σε μια σακούλα. Τέτοιες σακούλες, για παράδειγμα, έχει ο χασάπης. Αν δεν έχουν, μπορούν να βάλουν και σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ. Στη μεγάλη σακούλα, που έχουμε τις πλαστικές σακουλίτσες για να βάζουμε τα τρόφιμα. Αυτό τι κάνει, μας προκειθάει στο να πάει η μαρινάδα σε όλη την επιφάνεια του κρέατος, να μαριναριστεί σωστά, να μπουν μέσα όλες οι ιδιότητες που έχει το κάθε ένα υλικό ξεχωριστά, να μαλακώσει το κρέας και να το κάνει πιο ζουμερό και πιο εύγευστο. Mm. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί μέσα στη σακούλα κρατιούνται όλοι οι χυμοί. Μπράβο, ναι. Τους οποίους μπορεί να τους χρησιμοποιήσεις και στο ψήσιμο. Ας πούμε, αν έβαζε ζάχαρη, ποια είναι η διαφορά με το μέλι? Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Το μέλι καταρχάς μου βοηθάει να κάνει αυτή την κόλλα, το οποίο θα κολλήσει όλη την επιφάνεια της γαλοπούλας, θα μου κρατήσει τα υλικά σταθερά. Κολλημένα και σταθερά. Θα μου κάνει απίστευτο γλασάρισμα, απίστευτο ψήσιμο. Και πιο υγιεινό. Και πιο υγιεινό, δεν το συζητώ. Επίσης, θα βάλω μέσα μισό πορτοκάλι. Μάλλον όχι μισό, ολόκληρο πορτοκάλι, το οποίο θα το στύψω και θα τα αφήσω μέσα μαζί με τις φλούδες. Αυτό θα δώσει έξτρα υγρασία και βεβαίως θα δώσει και έξτρα άρωμα σε όλη τη γαλοπούλα. Έτσι όπως είναι στο ψυγείο, θα τα αφήσουμε για 24 ώρες. Εγώ πάω να φέρω τώρα το έτοιμο. Συσκευασία δώρο είναι. Έτσι όπως την έκανες. Στο σιρτάρι, στον ειδικό χώρο για το. Α, ξέρει. Το ξέρει, μωρέ, λαγό. Το ξέρω, βρε. Είμαι παλιό καλεσμένο του σπιτιού. Γιαννάκη μου, έφυγε και ήρθε εδώ, πήρε τη θέση σου. Κατάλαβε. Το καλό είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του ψυγείου η θερμοκρασία πιάνει 0 βαθμού, είναι μέχρι 0 βαθμού. Οπότε είναι ο ιδανικό χώρο για να διατηρούμε τα κρέατα για τέτοιε δουλειέ. Βάλαμε διπλή λαδόκολα και εδώ. Βάλαμε διπλή λαδόκολα. Το σφάγιο. Βάλα και το πορτοκάλι. Βλέπουμε πώς έχει αλλάξει το χρώμα της γαλοπούλας και πώς έχει χωρίσει μέσα όλη η γεύση, όλα τα αρώματα και τι ωραίο χρώμα που μας έχει δώσει το μέλι. Το μέλι, βέβαια. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Γιατί η γαλοπούλα είναι ένα τελείως άπαχο πουλί και θέλει να της δώσεις λιπαρή ουσία για να ψηθεί καλά και να κάνει ωραία κρούστα. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να κλείσουμε τη γαλοπούλα πολύ καλά. Θα κάνουμε επίσης άλλο ένα ωραίο πακέτο, ερωταστικό πακέτο. Του κορδέλα λίγο. Και θα το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για 2 με 2,5 ώρες περίπου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε να τα ανοίξουμε ούτε τίποτα. Στους 180 να σιγομαγειρευτεί, να γίνει τρυφερό μαλακό το κρέας και να εισχωρήσουν μέσα όλα τα αρώματα του πλούσιου μελιού. Φούρνο, εσείς. Λοιπόν, και τώρα πάμε να κάνουμε όσο ψήνεται η γαλοπούλα το συνοδευτικό της γαλοπούλας. Λοιπόν, για το συνοδευτικό τι έχω σκεφτεί. Θα κάνουμε διάφορα λαχανικά. Έχω εδώ φέρει παντζάρια, καρότα, οποία τα βρήκα και είναι εξαιρετικά στη λαϊκή. Αυτά που βλέπετε εδώ με τα σπυριά, τα κακομούτσουνα, είναι τα πιο ωραία καρότα. Τα πιο ωραία και τα πιο γευστικά και τα πιο αρωματικά.
πατάτες νεαρές, όπως λέει και ο Γιάννης. Αγγλίδες είναι αυτές. Αυτές είναι αγγλίδες. Και βρήκα και αυτό. Ρέβες. Μικρές ρέβες. Λοιπόν, για να σε βάλω καλύτερα. Ναι, με, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να μου κόψεις όλα τα λαχανικά, να τα βάλεις σε αυτό το μπολ. Αυτά δεν είναι ομά τα λαχανικά. Αυτά δεν είναι ομά, να πούμε σωστά ότι τα έχω βράσει για περίπου 15 λεπτά σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Τα έχω κρυώσει και τώρα θα σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Και όσο θα κόβω Γιάννη τα λαχανικά, εμείς θα κάνουμε ένα ωραίο αρωματικό βούτυρο να μαρινάρουμε τα λαχανικά μας. Άψογα. Θα βάλουμε μαργαρίνη. Με βούτυρο. Ας το φέρτο σε μένα. Άρεσε. Γιάννη, κόβεις τα λαχανικά. Ο Γιάννης ξεχάστηκε, τι κάνει. Νομίζω να περίμενε να... Ο Γιάννης νομίζει ότι έχει τους βοηθούς στο Λονδίνο. Και τις πατάς στη μέση της θέλετε. Στη μέση, ναι. Ήρθε το άρμα βουτύρου. Ήρθε, είδες. Βεβαίως να πω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι λαχανικό θέλουμε, έτσι, ή ό,τι έχουμε. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει και είναι ένα γιορτινό πιάτο αυτό, μου αρέσει να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερα λαχανικά για περισσότερο χρώμα. Νομίζω ότι οι ρίζες είναι το πιο γιορτινό λαχανικό, ναι. Έτσι, και γίνονται υπέροχοι στο φούρνο όταν ψήνονται, γλυκαίνουν και συνοδεύουν υπέροχα τα κρέατα. Μα θέλει ποικιλία το τραπέζι, ναι. Το γιορτινό. Θα προσθέσω τώρα μέσα μουστάρδα σε κόκκους. Αγαπημένη μουστάρδα, και αυτή μου κάνει Χριστούγεννα. Βέβαια. Σκόνη σκόρδο λίγο. Χρησιμοποιώ επίτηδες σκόνη σκόρδο γιατί θα πάει παντού σε όλη την επιφάνεια των λαχανικών. Μύρισε. Βέβαια. Ναι. Πάπρικα κλικιά. Δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην χρησιμοποιήσω φρέσκα αρωματικά για αυτή τη μαρινάδα. Έτοιμα τα λαχανικά σου. Ευχαριστώ. Πω πω, βγαίνει τώρα το σκόρδο με το... Κάτσε και πούσε ακόμα. Με την αψάδα της μουστάρδας. Και βάζεις και φρέσκα ρίγανη και δεντρολίβανο, Φρέσκα ρίγανη, δεντρολίβανο, μπορούμε να βάλουμε θυμάρι, φασκόμηλο, στραγγόν, ό,τι μας αρέσει και ό,τι μας ταιριάζει. Μπόλικα. Είναι απίστευτο το πώς αναδεικνύονται αυτά τα αρώματα με το ζεστό, με τη ζεστή μαργαρίνη που τι. Και βεβαίως για το τέλος, γιατί θέλουμε όπως είπαμε να είναι πλούσια, μελωμένα τα φετινά Χριστούγεννα, θα προσθέσω και λίγο μέλι. Να μας φέρει καλή τύχη. Βέβαια. Τι πει γιορτινό. Απίστευτο χρώμα. Για να έχουμε γλυκιά χρονιά, Θα το πιπερώσω τα λαχανικά. Γιατί, παιδιά μου, υπερασμένη, πολύ πίκρα είχε. Βάλτε μπόλικο μέλι στο φαγητό αυτές τις γιορτές, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Όχι άσπρη, μελένια μέρα. Μελένια μέρα. Λοιπόν, αγαπημένη, δώσε το τηγάνι. Πω πω, παιδιά, δεν θες να το δώσεις το τηγάνι. Τα αρώματα είναι απίστευτα. Μιλάνε από μόνα τους. Είναι και διαφορετική αυτή η μαρινάδα, γιατί είναι ζεστή μαρινάδα. Μπράβο. Και θα πάνε τώρα για ψήσιμο αυτά. Πριν πάνε για ψήσιμο, δεν θα τα αφήσω έτσι. Ναι. Δεν θα πάνε ορφανά. Ακριβώ, πού πάει αυτό. Μέσα. Λοιπόν, θα βάλω παρμεζάνα. Μόνο παρμεζάνα, λέει ο Αντρέας. Σε αυτό μόνο παρμεζάνα, με ξέρεις ότι ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ξέρω. Προωθούμε τα ελληνικά τοπικά προϊόντα, αλλά σε αυτή τη συνταγή θέλει μόνο παρμεζάνα. Και δεν τα σαμιώτικα. Και βάζω όλα τα κομμένα λαχανικά με την κομμένη πλευρά να εφάπτε πάνω στην τριμμένη παρμεζάνα. Αυτό τώρα θα κάνει με το ψήσιμο μετά από 30 λεπτά ψησίματος στους 180 βαθμούς, γιατί δεν αυξομειώνω καθόλου θερμοκρασία στο φούρνο. Θα έρθει και θα κάνει μια φοβερή κρούστα σε όλη την κάτω επιφάνεια των λαχανικών. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτοιμα για ψήσιμο. Να βάλω και το τελευταίο παντζαράκι. Και όπως είπαμε στους 180, έτσι. Στους 180 βαθμούς, περίπου για 25 λεπτά. Μισή ώρα θέλει. Μισή ώρα, λες. Ναι. Και έχουμε και γλάσο. Τέτοια γαλοπούλα θα την αφήσουμε αγλασάριστη, βρε παιδιά. Όχι. Μέρες που είναι. Δεν γίνεται. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τι θα τη γλασάρεις εκεί, παιδιά. Αυτά είναι νεκταρίνια αποξηραμένα, τα οποία εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Βεβαίως και υπάρχουν. Ό,τι ξέρετε για, για τα αποξηραμένα φρούτα, το ξεχνάς. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό. Ναι. Τόσο φίνο και τόσο αρωματικό. Έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση, πολύ ιδιαίτερο άρωμα και βοηθάει να κάνει πολύ ωραία κρούστα έξω από το. Δεν είναι πολύ γλυκό. Όχι. Είναι λιγοτικό δηλαδή. Ναι, είναι υπέροχο. Και βέβαια να πούμε για τον κόσμο που δεν μπορεί να βρει τα συγκεκριμένα νεκταρίνια, μπορούμε να βάλουμε αποξηραμένα βερίκοκα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα βάλω σε ένα κατσαρολάκι νερό. Εδώ. Θα βάλω μέσα τα νεκταρίνια. Το είχαμε ζεστάνει, γι' αυτό και γι' αυτό κάθε τι. Βάλω μέσα κόλιανδρο ξερό.
Τριμμένο αυτή τη φορά. Λίγο κανέλα, γιατί νομίζω χριστουγεννιάτικη συνταγή χωρίς κανέλα, παιδιά, δεν υπάρχει. Θέλετε. Το θέλετε, το όνομα. Πορτοκάλι, κανέλα, Λίγο μπαλτσάμικο, το οποίο θα βοηθήσει και στο χρώμα πάρα πολύ. Ελαιόλαδο. Θα βάλω χυμό από ένα πορτοκάλι. Δεν με πειράσει μέσα αν πέσει και πούλπα από το πορτοκάλι, γιατί αυτό μετά θα το βάλω στο μπλέντερ, οπότε μια χαρά θα το βάλω ολόκληρο. Και αυτό. Και βεβαίως θα βάλω μέλι. Γιατί γλάσο χωρίς μέλι δεν γίνεται. Είναι μέλι σε τρεις πράξεις αυτή η συνταγή, Και τα χρώμα. Λοιπόν, αυτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράσει, θα το αφήσουμε για 10 λεπτάκια. Ίσα ίσα να μαλακώσουν τα νεκταρίνια. Αυτή έχει εδώ ξεροψηθεί. Ναι. Τέλεια, να τσιμπήσω λίγο να δω ψήθηκε. Τσίμπα λίγο να μου πεις. Το έχουμε και το γλάσο. Έχουμε και το λίγο γιατί καίει. Γυαλίζει. Έχουμε το γλάσο, όπως βλέπετε έχουν φουσκώσει τα νεκταρίνια. Τα οποία θα τα βάλω με το ζουμί μέσα στο μπλέντερ. Λοιπόν, βλέπεις το γλάσο? Το βλέπω. Και τώρα αυτό θα δώσει όλη τη γυαλάδα και όλη την έξτρα νοστιμιά που θέλουμε για τη γαλοπούλα. Είναι σαν να του βάζεις και μία σώση δηλαδή. Βέβαια, αυτό. Ναι. Θα το ξαναψήσεις τώρα αυτό. Αυτό θα το βάλουμε για περίπου 1/4 στο γκριλ του φούρνου, προσέχοντας όμως να μην το κάψουμε, για να μας κάνει με πολύ να μεγάλη προσοχή, διότι όπου υπάρχουν μέλια και γλυκά γενικά συστατικά και το βάλεις στο γκριλ, μπορεί να αρπάξεις ένα δευτερόλεπτο να γίνει μαύρο. Πρέπει να είσαι από δίπλα, πάνω, από δίπλα. Πάνω και το ξαναπάμε ένα τεταρτάκι, είπαμε ένα μεγάλη τεταρτάκι. Προσοχή κάτω από το γκριλ. Όπω παιδιά. Εν τω μεταξύ που λέει μυρίζει η γαλοπούλα, αυτή μας κολλάει η γαλοπούλα. Να τη βάλουμε στην πιατέλα μας. Ναι, βάλτε. Για τη συνταγή γαλοπούλα με γλάσο πορτοκάλι νεκταρίνι και λαχανικά στο φούρνο θα χρειαστείτε: μία γαλοπούλα περίπου 2 κιλών, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού μαραθόσπορο, 1 κουταλάκι του γλυκού ξερόφασκόμηλο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 κουταλάκια του γλυκού πάπρικα γλυκιά, 1 πορτοκάλι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι μπαλσάμικο, μισή κουταλιά της σούπας κόλιανδρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, χυμό από ένα πορτοκάλι, 10 αποξηραμένα νεκταρίνια, 350 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για τα λαχανικά φούρνου θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια baby πατάτες, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 5 με 6 μικρά παντζάρια, 4 καρότα, 4 λευκές ρέβες, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα Dijon, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας αρωματικά όπως ρίγανη, θυμάρι, δενδρολίβανο, μισή κουταλιά της σούπας πάπρικα γλυκιά, 70 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Πρέπει να μας το κόψεις κιόλας, Λαγέ. Εγώ λέω να πάρουμε κατευθείαν από την γαλοπούλα. Ναι. Τι δεν θα πάρουμε. Χρήστο. Γεννάκι. Ό,τι στήθος, τι να κόψω. Ό,τι είναι πιο εύκολο. Με κρούστα μόνο. Όλο έχει κρούστα. Περίμενε εδώ, έτοιμη. Παιδιά, κοιτάξτε μέχρι πόσο βαθιά έχει πάει μέσα το γλάσο και το μαρινάρισμα. Φοβερό είναι. Τα κοκαλάκια είναι. Βέβαια. Για πάρτε εδώ, παιδιά. Και κόβεται πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το ωραίο. Κάνει ωραίες φετούλες, Gentlemen.
Παιδιά, είναι απίστευτο. Το γλάσιο με το μέλι είναι απίστευτο. Πίεση. Δεν πειρά, θα πάρω πολύ. Έλα από εδώ. Ωραίος. Τι ωραίο που είναι. Για να δοκιμάσω κι εγώ, βρε παιδιά. Τι κάναμε. Και τα νεκταρίνια στο τέλος. Και τα νεκταρίνια στο τέλος είναι εξαιρετικά. Παιδιά, είναι τέλεια. Σκάνε πολλές γεύσεις. Γλυκιά, έχει μαρινάδα, έχει το γλάσο από τα νεκταρίνια. Και στο τέλος μένει το καθαρό. Πες το. Η καθαρή γεύση του κρέατος. Η καθαρή γαλοπούλα. Η καθαρή γαλοπούλα. Και τώρα η καλύτερη στιγμή της Βασιλόπιτας. Εγώ παίρνω το φλουρί. Από τώρα. Για να το ματιάσω να δω ποιο το βάλετε. Ε, δεν νομίζω. Αυτή η Βασιλόπιτα τώρα είναι παραδοσιακή. Είναι δικιά σου. Είναι δικιά μου, είναι παραδοσιακή με κάποιες πενελίες. Με έμπνευση από την παράδοση που λέμε. Από την παράδοση, ακριβώς. Και έχεις και εσύ αυτή την αιμονή που όλοι μας έχουμε μια Βασιλόπιτα και κάνουμε κάθε χρόνο την ίδια. Όχι, εγώ πάντα μου αρέσει να αλλάζω. Πειραματίζεσαι. Πειραματίζομαι συνέχεια και συνέχεια κάνω κάτι διαφορετικό. Θα ξεκινήσω πρώτα με Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης δεν έχει έρθει ακόμα. Ο Ανδρέας πριν μας έφαγε το χρόνο της κουζίνας λόγω συνέχεια με τα υλικά. Εγώ θα την κάνω λίγο πιο γρήγορα, να είναι γρήγορα η διαδικασία της. Ευγενικά στη λέω ότι του φάγες το χρόνο. Το κατάλαβα. Όχι το τηλεοπτικό. Λοιπόν, ξεκινάω απευθείας με μαργαρίνη με βούτυρο. Το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, είναι λίγο πιο ιδιαίτερη γεύση, έχει άρωμα. Το έχετε δοκιμάσει, έτσι. Ναι, βέβαια. Καλά, εσύ είχε μαγειρέψει. 60% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά. Τα οποία δεν είναι ότι είναι ωφέλιμα λιπαρά, γιατί τα λιπαρά τα χρειάζεται ο οργανισμός. Δεν είναι ότι δεν χρειάζεται καθόλου. Και μόνο κρατάμε αυτά που θέλουμε από το βούτυρο. Το άρωμα και την γεύση. Αυτό μας βοηθάει στο Βασιλόπιτα να μας είναι πιο μαλακιά και πιο ωραία, πιο δεμένη. Ωραία, θα βάλω αυτήν μισό κιλό, θα βάλω περίπου το 1/3. Γιατί. Το υπόλοιπο μετά θα το χρησιμοποιήσω για την κρέμα. Είμαστε έτοιμοι. Επίσης το λέω κάθε χρόνο. Δόξα τω Θεώ, είναι ο τρίτος χρόνος που το λέω. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κρατάγαμε 3 χρόνια αυτούς τους καιρούς. Ότι η Βασιλόπιτα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις αγοράζουμε έτοιμες. Είναι τόσο εύκολο να γίνουν και τόσο φτηνές που είναι κρίμα να πηγαίνουμε να δίνουμε τα λεφτά μας για μια Βασιλόπιτα. Και μπορούμε να κάνουμε πειραματισμούς. Ωραία. Για λοιπόν, έχω βάλει τώρα μαργαρίνη, βουτύρου και ζάχαρη. Και θα τα σπρίσεις που λένε. Και θα τα σπρίσω. Θα τα φρατέψω για 5 λεπτά περίπου. Όπως βλέπετε εδώ, βάζω το πρώτο αυγό. Ένα τα βάζεις. Ένα τα αυγά για να... από τη μαργαρίνη. Ακριβώς. Ξανά πάλι. 2 αυγά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Όλα στο χέρι θα τα βάλω τα υπόλοιπα με τη σπάτουλα, ξεκινώντας από το γιαούρτι. Μπορώ να βάλω και ξινόγαλο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το ξινόγαλο. Και εμένα. Έτσι. Το λέγαμε και κοιτάς και εμένα. Το λέγατε. Και εγώ ήμουν αυτό χρησιμοποιώ. Αφρατεύει απίστευτα τα κέικ. Αφρατεύει απίστευτα τα κέικ. Και δίνει πολύ ωραία γεύση τη φρεσκάδα. Δηλαδή. Ναι. Και καλύτερη υγρασία. Και βέβαια δεν είναι κάτι. Δίπλα στα γάλατα και στα γιαούρτια, σε όλα πλέον τα σούπερ μάρκετ υπάρχει ξινόγαλο. Δεν είναι κάτι που το βρίσκουμε δύσκολα. Λοιπόν, απλά ανακατεύω. Θα βάλω λίγο μέλι, μια κουταλιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εδώ και απλά τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία βανίλια. Λίγο ξύσμα πορτοκάλι για να δώσουμε την γεύση φρεσκάδας. Νομίζω ότι ό,τι Βασιλόπιτα και να κάνεις πρέπει να έχει μέσα πορτοκάλι, κανέλα και μοσχοκάριδο ή γαρίφαλο, κάτι τέτοιο. Ανακατεύω. Αμέσως έδωσε τα έλια. Λοιπόν, λίγο κανέλα και μοσχοκάριδο τα έχω κάνει μαζί. Καραμελωμένα φουντούκια ή ξηρούς καρπούς, το οποίο πώς το κάνω. Παίρνω μέλι, το ανακατεύω μαζί με το ξηρό καρπό και το βάζω για λίγο στο φούρνο.
Ναι, αν τώρα εγώ βρεθώ να το κάνω αυτό, μπορώ να το βρω έτοιμο. Νομίζω ναι. Υπάρχει και έτοιμο. Αν δεν βρω έτοιμο, μπορώ να βάλω απλό φουντούκι. Απλό φουντούκι, απλό αμύγδαλο. Που έχω καβουρδίσει. Ναι. Ακριβώς. Αν βάλεις παστέλι, φουντούκι, παστέλι, αμύγδαλο. Να το περάσω από μπλέντερ. Και το σπάσεις. Παστέλι, αμύγδαλο θα το περάσετε από το μπλέντερ. Να το. Το βρήκαμε. Το μόνο που μένει τώρα είναι να βάλουμε το αλεύρι και το μπέικιν. Για να φουσκώσει. Για να φουσκώσει. Απλά ανακατεύω και ομογενοποιώ το μείγμα. Βασιλόπιτα, Γιάννη, θα κάνεις φέτος στο Λονδίνο. Θα φτιάξω. Θα το κάνω με τσουρέκι. English pudding. Πόσες, τρεις μήνες το κάνατε αυτό? Έξι. Έξι μήνες. Έξι μήνες. Δηλαδή, μέσα τον Αύγουστο πρέπει να σκεφτείς την μπουτίγκα, ας πούμε. Μπουτίγκα. Καλά, αυτό δεν είναι διαστροφή τώρα. Άγγλοι παιδί. Πρέπει, λέει, να γυρίσω από τις διακοπές γιατί έχω να κάνω μπουτίγκα. Για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, ίσιοσε αμέσως η υφή. Ωραία. Εδώ έχω... Πολύ σοφά έβαλε ένα χαρτάκι κάτω στον πάτο για να μην ασχολήσει. Έχω βάλει το χαρτάκι, το έχω κόψει, έτσι. Αφήνει φόρμα. Και αρχίζω και βάζω. Αφήνω εδώ πολύ λίγο. Πέντε κουταλιές. Πέντε κουταλιές περίπου της σούπας. Απλώνω τη βασιλόπιτα. Το μείγμα εδώ. Ωραία. Έχει ωραία υφή, ε. Ναι. Πολύ ωραία υφή. Έδεσε πάρα πολύ γρήγορα. Μας βοηθάει που το προϊόν είναι μαλακό και απευθείας. Μπορούμε να το δουλέψουμε, ναι, μπορείς να χρειαστεί να μαλακώσει και τα λοιπά. Να έρθει η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρώτα. Ακριβώς. Απευθείας από το ψυγείο και δουλεύουμε. Εδώ τώρα έχω κουβερτούρα, λάδι και μπισκότο. Το μπισκότο πώς το έβαλες μέσα? Το έβαλα μέσα. Έβαλα κουβερτούρα, λάδι και απευθείας το μπισκότο τρίμα. Ωραία. Και ρίχνω μέσα. Λοιπόν, και θα βάλω στο κέντρο. Θα κάνει σχέδιο αυτό τώρα, ναι, δηλαδή. Θα το δείτε τώρα. Είναι τύπου μαρμπέ βασιλόπιτα. Μαρμπέ βασιλόπιτα. Μαρμπρέ. Μαρμπρέ. Ωραία. Από το μάρμαρο, που είναι το μάρμαρο. Και κάνει δηλαδή τα νερά του μαρμάρου. Του μαρμάρου, ακριβώς. Α, για να δω πώς γίνεται το μαρμπρέ, παιδιά. Λοιπόν, απλά ανακατεύουμε. Για να δω πώς γίνεται το μαρμπρέ. Παιδιά μου, είναι απίστευτη η βασιλόπιτα. Τρώγεται και ομοί. Λοιπόν, και ένα άλλο κόλπο που θέλω να δείξω. Την ώρα που είναι έτσι και πολλές φορές φαίνεται ότι το κέικ φουσκώνει προς τα πάνω. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε να το αποφύγουμε, βάζοντας το χέρι μας σε νερό, ναι, και πατώντας απλά από πάνω. Κόλπο είναι αυτό. Οπότε έτσι έχουμε πάντα... Και θα γίνει ίσιο αυτό τώρα. Θα γίνει ίσιο, ακριβώς. Το ίσιωμα. Πατάμε, σημαντικό έτοιμοι για τη βασιλόπιτα, ναι, γιατί είναι πάντα, κάτι φουσκωμένες που δεν κόβουν ωραία. Ακριβώς. Και τώρα σε αφήνω να βάλεις εσύ τη βασιλόπιτα. Όχι, αυτό όταν θα ψηθεί μετά. Όταν θα ψηθεί, ξέρω, για να αγάπη, ξέρεις που θα πει. Τι αρλήμωνα από τώρα. Και το άλλο είναι αυτό εδώ. Αυτό τι κάνει? Θα ψηθεί. Αυτό μας βοηθάει ώστε η βασιλόπιτα να ψηθεί και μέσα στο κέντρο πιο γρήγορα. Δηλαδή αν θα θέλαμε 50 λεπτά, δηλαδή γλιτώνουμε περίπου 10 με 15 λεπτά. Πού τα άμαθες να φτάσει? Λοιπόν. Δεν λέει. Πάμε. Πόση ώρα θα το ψήσουμε? 45 αυτό? Λεπτά. 40 με 45 λεπτά. Στου 175. 175-180 βαθμούς. Ανάλογα με το φούρνο, αλλά συνήθως 180 βαθμούς τώρα. Σημαντική ερώτηση. Εγώ τώρα θα την κάνω τη διπλή δόση, γιατί θέλω τη θέλω μεγάλη. Ναι. Πάλι ο ίδιος χρόνος ψησίματος. Πάλι ο ίδιος χρόνος. Τη βγάλαμε, την κρυώσαμε, τη σερβίραμε, γιατί τώρα πρέπει να τις ετοιμάσουμε το γλάσο που θα τις στολίσουμε από πάνω, και πρέπει να είναι κρύα. Ναι, πρέπει να μείνει τουλάχιστον, εγώ προτείνω πάντα μία μέρα πριν να κάνουμε τη βασιλόπιτα, έτσι ώστε να οριμάσει, να βγάλει όλα τα αρώματα. Βγάζει καλύτερα αρώματα, ναι, παιδιά, αν την κάνεις από την προηγούμενη, πραγματικά. Όχι την ίδια ώρα. Ναι, και όλα, ναι, τα κέικ πιστεύω έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Και σε αυτό το στάδιο θα βάλω το ωραίο μου νόμισμα. Να εκεί... κλείσω τα μάτια, ε. Λοιπόν, αυτό το σημαδεύεις. Εδώ πέρα σε αυτό το σποράκι, ας πούμε, ξέρω, ναι, τι είναι. Και ξέρω, όταν την κόψω ως οικοδέσμηση, ποιον θα πάει, κατάλαβες. Εγώ θα το κρύψω. Θα το προγραμματίσει από πριν.
Ωραία. Αυτή τώρα περιμένει. Λοιπόν, θα βάλω μαργαρίνη με βούτυρο, το οποίο θα μας δώσει και άρωμα, θα μας δώσει και γεύση, θα μας δώσει και πολύ ωραία υφή. Mm-hmm. Θα το δείτε μετά. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι απευθείας από το ψυγείο κάνω μια βουτυρόγρεμα πολύ εύκολη. Η βουτυρόγρεμα αυτή χρησιμοποιείται, τη λέω βουτυρόγρεμα, γιατί πραγματικά έχει αυτά τα αρώματα. Μπορεί να δουλευτεί σε cupcakes, να χρωματιστεί. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν. Η οποία είναι όσο απλή, τη φαντάζομαι. Έτσι, πάρα πολύ ζάχαρη, απλή. Άχνη, μαργαρίνη με βούτυρο, ναι, και λεμόνι. Και στο τέλος λεμονάκι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάζω και αυτό. Άχνη, ζάχαρη. Θα το βάλω στη μεγάλη ταχύτητα. Αλλά βλέπετε, δεν πετάει. Είναι πολύ μαλακό. Ναι. Το παίρνει απευθείας. Και το παίρνει απευθείας. Αφομοιώται αμέσως. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε εδώ την υφή. Υπέροχη υφή, ε. Σου έρχεται να κάνεις μπουκιά τώρα. Και τώρα θα το στολίσουμε. Και τώρα θα το στολίσουμε. Είστε η ώρα. Έχει αφρατέψει πολύ. Λοιπόν, βάζω από πάνω. Λοιπόν, απλώνω. Ωραία. Και με ένα κουταλάκι. Θα κάνω και τα κύματα, ναι. Κύματα θαλάσσης. Κύματα θαλάσσης. Θα την κάνω πιο λαχταριστή. Ε, ναι, αυτή είναι η βασιλόπιτα τώρα. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω να την κάνουμε λίγο κόκκινη. Άχνη ζάχαρη. Αν δεν έχετε τώρα αυτά τα ωραία γιορταστικά φρουτάκια, εγώ αυτό που κάνω είναι ότι βάζεις και μερικά στολιδάκια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάνω ένα Άγιο Βασιλάκι, ένα ελατάκι, δηλαδή... Το κάνω κι εγώ αυτό. Το κάνεις και εσύ, ναι. Νατάλιο, ένα γκί, ένα φουλαράκι από εκεί, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ και ένα πιο μικρό κόκκινο για να... Τέλεια. Να και είμαστε έτοιμοι. Για τη συνταγή λασαρισμένη βασιλόπιτα με σοκολάτα και ξηρούς καρπούς θα χρειαστείτε 270 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 12 γραμμάρια baking powder, 3 αυγά, 150 γραμμάρια γιαούρτι ή ξινόγαλο, 200 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 2 βανίλιες, κανέλα και μοσχοκάριδο, 50 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, 120 γραμμάρια κουβερτούρα, 20 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Για το γλάσο θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, 300 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και μια κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Αυτές οι μοντερνιτέ που μου βάλεις από πάνω δεν ξέρω τώρα που είναι το φλουρί μου, κατάλαβες? Σου είπα και πριν. Λοιπόν, θα την κόψουμε όμως, ναι, την πίτα. Πρώτο κομμάτι. Για φέρε πιατάκια, ρε Χριστό, από εκεί. Τα κόμματα και μεγάλα κομμάτια βλέπω. Είναι και μεγάλα πιατάκια, έτσι. Τέσσερις άνθρωποι είμαστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι του κόσμου που μας βλέπει. Αυτό είναι δικό σας το κομμάτι, γιατί χάρη σε εσάς είμαστε εδώ 3 χρόνια τώρα. Που είναι εδώ και μας στηρίζουν. Αυτό είναι του Αντρέα. Αντρέα, δεν το κέρδισες εσύ. Αυτό είναι του αγαπημένου μας ξενιτεμένου, ούτε αυτός. Και του μάγειρα. Παιδιά, κανένας τυχερός. Κοιτάξτε όμως τι ωραίο σχήμα αυτό, ναι, το μαρμπρέ μέσα, τι ωραία σχεδιάκια και νερά κάνει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή, έτσι. Και τα υπόλοιπα είναι των παιδιών. Κάτσε, εγώ τώρα ως οικοδέσποινα κανονικά πρέπει να πάρω το πρώτο. Δεν πειράζει, πάρω το τελευταίο. Δεν έχω. Κανείς. Εγώ ξέρω που είναι, αλλά εντάξει. Επειδή τις στόλισες. Αφήνω εσάς. Άντε, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή επιτυχία. Γευστική χρονιά. Νόστιμη, νόστιμη σε όλα της. Την έχω κάνει. Αλλά δεν σας το έχω πει. Εξαιρετική. Θέλω να κάνουμε όλη μια ευχή για την καινούργια χρονιά. Θα κάνουμε. Ο καθένας τη δικιά του. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Και να έχουμε καλύτερη χρονιά. Από μέσα μας τα βγει, παιδιά. Από μέσα μας, να έχουμε καλή χρονιά. Αν περιμένουμε από απ' έξω, μας το χασες, αγάπη μου. Νόστιμη, γλυκιά, δημιουργική χρονιά, χωρίς άγχος και όσο μπορούμε να περνάμε καλά, παρότι είναι δύσκολες εποχές. Συμφωνώ με το φίλο μου Γιάννη, αλλά εγώ θα πω να έχουμε πάντα θετική ενέργεια
και αισιοδοξία. Και να πάρουμε πάνω μας τα πράγματα, να πιστέψουμε ότι όλα θα πάνε καλά, να είμαστε όλοι ενωμένοι και να χτίσουμε τον κόσμο όπως τον θέλουμε και να μην περιμένουμε πια από τους άλλους να μας τον φέρουν έτοιμο στα πόδια. Δεν θα μας τον φέρουν ποτέ, μόνο θα μας τον πάρουν. Λοιπόν, όλα να σας πάνε καλύτερα την επόμενη χρονιά, δύναμη, κουράγιο, υγεία και αισιοδοξία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χαρίζει απίστευτη γεύση στο ψωμί, τα φαγητά και τα γλυκά σας, ενώ έχει 60% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο. Φλόρα, από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση.